Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας Τρικλίας στο Παναδιακό, 2-0 το τελικό σκορ υπέρ των γηπεδούχων. Κοντά μας έχουμε τους δύο προπονητές, τον κύριο Δαρτινή από Τρικλία και τον κύριο Κετικίδη στο Παναδιακό. Ο λόγος ήρθε να δίνετε πρώτα στον φιλοξενούμενο. Κόουτς, πώς είδες στο παιχνίδι σήμερα? Εντάξει, εμείς ερχόμασταν από τρία άτυχα αποτελέσματα. Σήμερα κάναμε το τέταρτο. Έχουμε αναθεωρήσει, αλλά πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα. Πριν καιρό κοιτούσαμε άλλα, τώρα πρέπει να κοιτάξουμε την κατηγορία. Δυστυχώς η εικόνα μας δεν ήταν πάλι καλή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χωρίς πάθος σε τέτοια γήπεδα που δεν προσφέρονται για παιχνίδι και επικρατεί η δύναμη και η αποφασιστικότητα, πρέπει να δείξουμε περισσότερα πράγματα. Συγχαρητήρια στην Τρικλία για το πάθος που έδειξε πιο πολύ. Δεν θέλω να πω ότι το ήθελε περισσότερο το παιχνίδι, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήξερε τι ήθελε και ήξερε πώς θα το πάρει και το πήρε. Εμείς ξεκινήσαμε πολύ μέτρια το πρώτο ημίχρονο, σε κάποιες φάσεις ήμασταν τυχεροί, δεν δεχτήκαμε γκολ, αλλάξαμε κάποια πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, ισορροπήσαμε και γίναμε καλύτεροι στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου. Από εκεί και πέρα όμως πάλι κάτσαμε, πάλι τα παιδιά, οι αντίπαλοι ήταν πιο δυνατοί, φάνηκαν πιο, τι να σας πω, δεν ξέρω. Εμείς νομίζουμε ότι με μπαλίτσα θα μπορέσουμε να κερδίσουμε τα παιχνίδια, είναι δύσκολη η κατηγορία. Έχουμε αλλάξει πολλά παιδιά που ήρθανε, τα παιδιά αυτά από ό,τι βλέπω δυσκολεύονται. Προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε, πρέπει να βοηθήσουν και αυτοί. Είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Κάνατε την πρώτη αλλαγή στο 24, υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος? Το παιδί που βγήκε πήρε κάρτα, είχε έναν εκνευρισμό, φοβήθηκα μην πάρει αμέσως δεύτερη κάρτα και γι' αυτό ήταν ο λόγος. Από εδώ και πέρα πώς βλέπετε τώρα την... Δεν ξέρω το μέλλον της ομάδας. Δεν ξέρω τα αποτελέσματα. Εμείς χρειαζόμαστε, έχουμε τρία παιχνίδια στην έδρα μας. Με τέτοιες εμφανίσεις θα έχουμε πρόβλημα. Τι να σας πω, χρειάζεται προσπάθεια μεγάλη. Μεγάλη. Δηλαδή, αν κάναμε μέχρι τώρα μια προσπάθεια, τώρα χρειάζεται τριπλάσια για να γυρίσουμε το κλίμα. Γιατί το δύσκολο είναι να γυρίσει το κλίμα. Εγώ έχουμε τον coach της, τον κύριο Δαρτινή. Καταρχάς συγχαρητήρια για την αρχή που κάνατε. Μια ερώτηση. Τι συμβουλεύσατε τους παίκτες σας περίπου στο ημίχρονο, τι περίπου τους είπατε, με δεδομένο ότι το ημίχρονο έδειξε 0-0 και οπωσδήποτε χρειαζόμαστε μάλλον την νίκη οπωσδήποτε. Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα ήταν ένα πολύ καθοριστικό παιχνίδι για μας για να έχουμε επόμενη μέρα. Θεωρώ ότι ακόμα δεν έχουμε κάτι σημαντικό κάνει. Ήταν μια νίκη που ήταν επιτακτική για μας για να έχουμε συνέχεια στις επόμενες 5 αγωνιστικές. Επειδή ως παίκτης κυρίως έχω παίξει πάρα πολλά τέτοια παιχνίδια χωρίς αύριο, νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να βοηθήσει αυτή την κατάσταση είναι οι παίκτες. Κανένας προπονητής, ούτε ο κύριος Ανέλλας που ήταν πριν εδώ, ούτε εγώ, το μόνο που μπορεί να κάνουμε και να αναδέψει το κλίμα είναι οι παίκτες. Διότι οι παίκτες είναι οι ρυθμιστές αν θα μας κάνουν εμάς μάγκες ή δεν θα μας κάνουν. Θέλω να ευχαριστήσω για την προσπάθεια που κάνανε τα παιδιά όλη τη βδομάδα. Θεωρώ ότι είμαστε ακόμα συνεντατικοί και θεωρώ ότι την Κυριακή μας δίνεται μια ευκαιρία να μπούμε σε θάλαμο, να βγούμε συνεντατικοί. Πρέπει να πάμε στη Μυτιλήνη να πάρουμε κάτι. Αυτό δεν είναι, δεν ξέρω τι θα είναι, μικρό, μεγάλο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και ήδη εγώ το καταλάβει.
εμπειρία μου είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτούς. Θέλω να τους ευχαριστήσω σήμερα για την προσπάθεια που κάνανε. Νομίζω ότι το πρώτο ημίχρονο είμαστε, η προοχή μας ήταν καθολική και νομίζω από ατυχία δεν βάλαμε γκολ. Όπως είπε ο κότς πολύ σωστά, στο δεύτερο ημίχρονο το πρώτο 15 λεπτό ισορροπήσανε και ίσως πήραν και το πάνω χέρι. Κάναμε κάποιες εσωτερικές αλλαγές. Το παλέψαμε λίγο από τον πάγκο το παιχνίδι, αλλάζοντας τα φτερά μας, αλλάζοντας τις κορυφές μας, αλλάζοντας τους εσωτερικούς μας χαφ. Και με τη βοήθεια του Θεού και των παιδιών καταφέραμε να σκοράρουμε και νομίζω μετά το πρώτο γκολ θεωρώ ότι δεν υπήρχε επιστροφή για τον Παναγιακό. Γιατί όπως είπε και ο κόουτς, όντως είχαν πάρα πολύ μεγάλο πάθος, το θέλαν πάρα πολύ και νομίζω ότι η μπάλα φέτος λίγο αυτή την ομάδα την έχει αδικήσει. Την έχει αδικήσει. Δεν είναι να παλεύει το ρόστερ της για να σωθεί. Υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Είχαμε τα περισσότερα, να θυμηθώ τα τελευταία, ξέρω εγώ στη Χαλκίδα, είχαμε σε 90 λεπτά το πάνω χέρι, πήραμε μια ισοπαλία. Με την Ερμιόνη στο πρώτο ημίχρονο, κάναμε ίσως το καλύτερό μας πρώτο ημίχρονο, ήρθαμε 0-0. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο χρειάζεται και τύχη. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω εδώ και ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο και μας βοήθησε με τον τρόπο του και αυτός, ότι θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Ελπίζω να σώσουμε την ομάδα. Το αποτέλεσμα σήμερα είναι αυτό που έλειπε από την Τρικλία για να δώσει αυτή την όθηση, την ψυχολογική ανάταση για να αντιστρέψει το κλίμα. Μας έκανε μια ωραία Κυριακή αυτό. Μένουμε εκεί. Δεν κάνουμε κάτι τρομερό. Πήραμε 3 βαθμούς που είμαστε υποχρεωμένοι να τους πάρουμε. Δεν υπήρχε κάτι άλλο σήμερα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς. Είχαμε κάνει και μια συζήτηση μέσα στην εβδομάδα. Δεν υπήρχε κάτι άλλο για μας. Για να έρθουμε και τη Δευτέρα. Από εκεί πέρα σας λέω, ό,τι έχουμε, ό,τι μπορούμε, θα το κάνουμε για να τη σώσουμε την ομάδα. Γιατί θεωρώ ότι η ομάδα, όπως σας είπα πριν, δεν αξίζει να παλεύει να σωθεί. Το ρόστερ αυτή της ομάδας. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλα τα παιδιά, όλα. Και αυτοί που μείναν εκτός 18άδας, και αυτούς που ήταν στον πάγκο και αυτοί που παίξαν. Γιατί μιλάμε για ρόστερ, έχουμε κάνει ευχάριστο νέο από τις απουσίες. Εντάξει, το μόνο ευχάριστο είναι όπως είδα το Ιγκλαντίν πάλι το τράβηξε το πόδι. Ευτυχώς πρέπει να βάλει βάλει τον γκολ. Ο Νικολακόπουλος της επιστρέφει μετά από την κόκκινη που είχαν στο προηγούμενο παιχνίδι. Τώρα μας απομένουν, σας λέω, 5 παιχνίδια τα οποία πρέπει να βάλουμε το κεφάλι κάτω να δουλέψουμε και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Να κάνω μια ερώτηση και προς τους δύο. Ποια νομίζετε ότι είναι η κορυφή της βαθμολογίας ώστε να μην έχουν πρόβλημα οι ομάδες σας? Δηλαδή αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι τα πράγματα, έτσι όπως πάει το πρωτάθλημα, πάμε παιχνίδι, παιχνίδι, Κυριακή, Κυριακή. Ποιο είναι τι το όριο? Ναι, πότε, ναι, βαθμολογικά δηλαδή, πότε, δηλαδή πώς το βλέπετε? Στους 27 βαθμούς θα κρυθεί. Έτσι όπως πάντα πράγματα. Εγώ δεν πιστεύω. Με τους βαθμούς δεν είναι. Όπως ξέρετε, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία γιατί δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, βλέπουμε κάποια παράξενα αποτελέσματα. Είναι πολλά που θα γίνουν. Ακόμα δεν μπορώ να έχω μια εικόνα. Δεν ξέρουμε σήμερα τι έγινε πάλι στα παιχνίδια. 2-1 η Χαλκίδα. Πόσο έτσι. Ο Αίτητος 2-0. Η Χαλκίδα. Η Θήλα έχασε 1-0. Η Χαλκίδα κέρδισε 2-1 τον Παναθηναϊκό. Η Ερμιόνη κέρδισε. Το Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκό 3-1. Ίσως να πάει παραπάνω από τη Λίγο Τσόνης. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν είναι λίγο, σας λέω, κάθε ομάδα νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξει να πάρει τα 5 παιχνίδια που απομένουν. Εγώ έτσι νομίζω. Τη μεγαλύτερη δυνατή υπομοιδή βαθμού. Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς, δεν πρέπει να επαναπαυθείς, γιατί αν επαναπαυθείς νομίζω ότι την πάτησες. Και είναι τα παιχνίδια όσο φτάνουν προς το τέλος, είναι πνίγει άγχος και τους παίκτες Παναγιακού. Φαινόντουσαν ότι ήταν αγχωμένα τα παιδιά. Φαινόντουσαν. Και πολύ περισσότερο και δική μας, έτσι που παίζανε εντός έδρας και ερχόντουσαν και από ένα στραβό αποτέλεσμα και στο τοπικό ντέρμπι εδώ, το οποίο και δεν είχαμε και καλή εικόνα, να πούμε την αλήθεια.
πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε κάτω προπονητές. Τώρα αυτή τη στιγμή να βάλουμε το άγχος, να βάλουμε τους βαθμούς, να βάλουμε τους παίκτες να είναι φρέσκοι. Πρέπει να βάλουμε πολλά κάτω. Ελπίζω και στον Παναγιακό να πάνε όλα καλά, να σωθούν και αυτοί, να σωθούμε και εμείς. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.